22 έχουμε εδώ τα θυρανίξια και είπα σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έφτασε να πεθάνει. Επέθανε στην ουσία. Εσπάσαν του το πνευμό, το θώρακα του και τα πνευμόνια του έγιναν σαν σίκα παστά. Και ποιος εμφανίστηκε μπροστά του, ενώ αυτός ήταν νεκρός και διασωληνωμένος. Ο Άγιος Γέροντας Ευμένιος. Και του λέει, «Γέ μου, τώρα είσαι έτοιμος να πεθάνεις». Λέει του, «Μα αφού αναπνέω, Γέροντα». Λέει του, «Ναι, αναπνέεις με τον αέρα του Αγίου Πνεύματος». Γιατί ήταν στον αναπνευστήρα του Αγίου Πνεύματος ο άνθρωπος. Και να ξυπνήσει και να διορθωθεί, αλλά να χρειαστείς πολύ καιρό. Ακόμα πήγε ο Ρεκτές να ξομολογηθεί και ήρθε με το μηχάνημα του οξυγόνου. Και με αυτό το πράγμα μέσα στη μύτη του. Ακούτε? Λοιπόν, και του είπε και άλλα ο Άγιος. Ναι, μέχρι και μηνύματα να μου πει εμένα, του είπε. Και λέω και εγώ, είναι ιατρικό πρόβλημα και έγινε καλά ο άνθρωπος, δόξα τω Θεώ, και συνεχίζει, είναι σε αποθεραπεία τώρα. Θα χρειαστεί 3 μήνες. Άρα είναι ιατρικό πρόβλημα ο κορονοϊός. Ένας άλλος ασκητής μου είπε ότι τον είδε. Σκεφτείτε τώρα, όταν θα ακούσουν οι δημοσιογράφοι ότι είπε ο Μορφού ότι κάποιος είδε τον κορονοϊό. Ακούς, γιατρέ. Παγκόσμια είδηση, μπράβο.